Ήταν ένας νέος γεμάτος όνειρα, όνειρα που δυστυχώς έμειναν μισά. Η ευαίσθητη ψυχή του εκφραζόταν μέσα από τη μουσική. Έτσι ένιωθε ελεύθερος, δημιουργικός και συνάμα απλός, γιατί ο Γιάννης Ρανιώτης ήταν πάνω απ' όλα ένας νέος με ήθος και ένας μαχητής της ζωής που πάλευε χρόνια με τον καρκίνο χωρίς ούτε μια στιγμή να το βάλει κάτω. Δεν μπορεί να καταλάβετε γιατί θάρρος, γιατί δεν μιλάμε για θάρρος, μιλάμε για θράσος ο άνθρωπος. Και μέχρι το τέλος ερχόταν και τραγουδούσε: καλά θα γίνω, καλά θα πάω. Ίσως γιατί από μικρός είχε μάθει στα δύσκολα και ήξερε ότι σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο. Προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να τον πείσουμε, και το λέω δημόσια αυτό, να κάνουμε ένα χορό για αυτόν. Να κάνουμε, να του μαζέψουμε λεφτά, να πάμε συνάδελφοι όλοι, γιατί ξέρεις κάτι, εμείς, η οικογένειά μας μπορεί να είναι... είμαστε και πολύ ενωμένοι. Και να κάνουμε κάτι, να το πάμε κάπου, δεν δεχόταν με τίποτα. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ αξιοπρεπέστατος. Δεν ήθελε καμία βοήθεια από κανένα. Ήταν άντρας, έφυγε ένας άντρας. Είχαμε δεθεί πολύ στον πόνο. Είχα χάσει την αδερφή του, εγώ είχα τον πατέρα μου. Μου στάθηκε πάρα πολύ. Ήταν μια πραγματικά... πολύ μεγάλη ψυχή, αγαπούσε όλο τον κόσμο, δεν είχε κακία για κανέναν, ναι. Όλοι ήξεραν, αλλά κανείς δεν ήθελε να πιστέψει πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή του. Ίσως γιατί ο ίδιος ήταν τόσο δυνατός που κατάφερνε να μετατρέπει την αγωνία σε ελπίδα και το δάκρυ σε χαρά, λες και μέσα του γνώριζε ότι το τέλος πλησίαζε και ήθελε να ζήσει με πάθος την κάθε στιγμή της ζωής. Ήταν από τους καλύτερους συνεργάτες που είχα ποτέ στη ζωή μου. Δουλέψαμε μαζί, ένα εκπληκτικό παιδί, πάντα με το χαμόγελο και τον αγαπούσαν όλοι. Στη σύντομη καριέρα του, ο Γιάννης Ρανιώτης συνεργάστηκε με πολλά μεγάλα ονόματα του τραγουδιού.